τρίμερο ξεφαντώματος και γιορτής για την πλειοψηφία των Κυπρίων, τρίμερο έντονων διαβουλεύσεων και τελικών αποφάσεων για τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η περίοδος αναμονής τελείωσε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κλείδωσε και ανακοίνωσε την ομάδα που θα απαρτίζει το Υπουργικό του Συμβούλιο και θα τον συντροφεύει στην διακυβέρνηση της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διεργασίες του νέου Προέδρου με τους αρχηγούς των κομμάτων που τον στήριξαν κράτησαν μέχρι αργά χθες το βράδυ, οπότε και οριστικοποιήθηκε η λίστα των υπουργών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλείδωσε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Κόμπος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρώην μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας. Ανάμεσα στους εκλεκτούς του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι και ο Μάκης Κεραυνός, στον οποίο θα δοθεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών. Ένα υπουργείο γνώριμο για τον ίδιο, αφού το 2004 επί Προεδρίας Τάσου Παπαδόπουλου ανέλαβε για έναν περίπου χρόνο τα ηνία του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι οικονομολόγος και διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος μεγάλων εταιριών. Η διεθνολόγος Άννα Κουκίδου Προκοπίου αναλαμβάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέχρι πριν μερικά 24 ώρα πάντως δεν είχε καμία ενημέρωση, όπως δήλωνε από τον αέρα του Αλφα. Δεν μπορώ να ξέρω πώς μεταφράζονται τα πράγματα στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω απολύτως λάβει κανένα τηλεφώνημα. Άρωμα γυναίκας θα έχει και το Υπουργείο Υγείας, με την Πόπη Κανάρη, πρόεδρο του Καραϊσκάκη Ιδρύματος, να αναλαμβάνει το σημαντικό αυτό Υπουργείο. Η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθηνά Μιχαηλίδου, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας. Γνώριμο πρόσωπο αναλαμβάνει το πιδάλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Υγείας από τον Μάρτιο του 2018 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021, στην διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη. Μια σημαντική περίοδο, κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το ΓΕΣΥ, αλλά ξέσπασε και η πανδημία του κορονοϊού, με τις συνεπακόλουθες συνέπειες και προκλήσεις. Θέλω να δω πρώτα τις θέσεις των υποψηφίων όσον αφορά το ΓΕΣΥ και όχι μόνο το ΓΕΣΥ και άλλα θέματα προτού. Και εγώ φαντάζομαι και όλοι οι πολίτες αποφασίζουμε ποιον υποψήφιο δύναται να στηρίξουμε. Υπουργείο αναλαμβάνει και ο στενός συνεργάτης του Νίκου Χριστοδουλίδη, Γιάννης Παναγιώτου, ο οποίος θα κληθεί το αμέσως επόμενο διάστημα να κλείσει τα ανοιχτά ζητήματα στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχει ενημερωθεί κανένας. Και όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο πρόεδρος φρόντισε να κρατήσει τις σκέψεις του για τον εαυτό του. Ο αρχιτέκτονας Αλέξης Βαφιάδης αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Μεταφορών. Υπουργός Γεωργίας θα αναλαμβάνει ο Πέτρος Ξενοφόντος και το Υπουργείο Άμυνας ο πρώην βουλευτής της αλληλεγγύης Μιχάλης Γιοργάλας. Ο μηχανολόγος μηχανικός με εμπειρία στα ενεργειακά Γιώργος Παπαναστασίου θα είναι ο νέος Υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου. Δίπλα στον νέο πρόεδρο, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης. Αυτό που η κοινωνία εκτιμώ ότι ζητά είναι να μην είναι μια νέα κυβέρνηση ανακύκλωση. Ναι. Ατόμων οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν επιλέξει την πολιτική ως ευκαιριακή προσέγγιση. Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος θα είναι η Δόξα Κομοδρόμου, μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου.